ιστορία με την οικογένειά του που ήταν δεμένη, με τον μπαμπά του που είχε, ας πούμε, μια οικονομική άνεση, με τις αφίσεις που είδαμε που ήταν το όνομά του, τον έκανε και πιο συμπαθή και πιο γλυκό. Τώρα απλώς είναι λίγο πληγωμένος, πιστεύω. Θα του περάσει. Η μαγιά, κοίταξε να δεις. Και ποιο ξέρει τι του γράφουνε, μωρέ, στα social media του παιδιού. Για όλα τα social media. Επιτρέψτε να πω και εγώ τη γνώμη μου. Ο Γιούρι ήταν ίσως ο πιο συμπαθής παίκτης, συμπαθής φυσιογνωμία. Και δεν είχε την καλύτερη φωνή στον κόσμο. Και τον σκέφτεσαι και ήταν πολύ συμπαθή. Θα μπορούσε και να κερδίσει. Και εδώ που έφτασε, νικητής είναι. Είναι κρίμα, όμως έχει το άλοθη της ηλικίας, παιδιά. Είναι μεγάλη μαγιά στη ζωή, η μεγαλύτερη μαγιά. Το να νικάς είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να νικάς και να βγαίνεις και να λέω νίκησε κτλ. Μπορεί να το χειριστεί και ο πιο βλάξ μέχρι και ο πιο έξυπνος. Η μαγιά του ανθρώπου και τα γκάτς που λέμε είναι όταν χάνεις να ξέρεις να χάσεις. Το 16χρονο. Μπορεί και να το συγχωρήσεις όμως, γιατί είναι 16 χρονών, έχασε, δεν έχασε, νίκησε, λέω, δεν πήρε το τρόπο, αυτό εννοώ. Ήθελε και πολύ, το παιδί, ας πούμε, υπό το βάρος και τα λοιπά, δεν κατάλαβε ότι όλα αυτά που γινόταν με τον πατέρα ήταν μια πλάκα, προφανώς. Εμείς τον αντιμετωπίσαμε με πολύ γλυκύτητα, όλος ο αντένα εδώ. Είχε απαντήσει και εκείνος ευθέως για αυτό το πράγμα. Άρα, Φέιμου, οι λέξεις πόλεμος και άδικες επιθέσεις από ποιους. Το καταλάβαινε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, το καταλάβαινε και του έκανε και καλό και τον έκανε πιο συμπαθή. Γιατί ήταν το γλυκό παιδί του προστατευμένο. Και έτσι αυτή την προστασία που η οικογένειά του βγήκε προς τα έξω, σου την μετέφερε. Και αισθανόμασταν κι εμείς ότι είμαστε οι προστάτες. Γενικά ο κόσμος λέει το προστάτευε. Θα έπρεπε να βγει και να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ και δάτσι. Λέει και ευχαριστώ βέβαια. Μπορεί ρε παιδιά τώρα να του γράψαν τα χίλια μίλια στο Facebook και σε αυτά και να αναγκάστηκε να απαντήσει. Μία φορά και καλή, ας πούμε.